το κόψιμο των συντάξεων από το 19. Έχει κλείσει η κουβέντα επ' αυτού. Το έχουν ξεκαθαρίσει και οι υπουργοί της κυβέρνησης, οι αρμόδιοι υπουργοί της κυβέρνησης, και έχουμε αντίμετρα από το 2020 για το αφορολόγητο. Με δεδομένο ότι τα προηγούμενα χρόνια χύθηκε αρκετός υδρότας. Υπήρξαν μέτρα τα οποία άγγιξαν τα μεσαία και χαμηλά οικονομικά στρώματα, πολύ περισσότερο από ό,τι υπολόγιζαν οι ίδιοι ότι θα τους αγγίξουν με μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, και με δεδομένο ότι το πλεόνασμα το οποίο αναφέρατε και εσείς νωρίτερα ήταν πολύ παραπάνω από αυτό το οποίο κυνηγούσαμε, υπολογίζαμε και περίμεναν και οι θεσμοί. Είστε ικανοποιημένος από το ότι το κόψιμο των συντάξεων παραμένει στο κάδρο και δεν καταφέραμε τελικά στη διαπραγμάτευση αυτή να το εξαιρέσουμε? Καταρχήν, αυτό που αναφέρατε, τα αντίμετρα και τα μέτρα για τις συντάξεις είναι η ατζέντα της προηγούμενης αξιολόγησης. Δεν είναι κάτι το οποίο μπήκε στο τραπέζι της συζήτησης τώρα που ολοκληρώνεται το πρόγραμμα. Υπήρχε, μου επιτρέπετε όμως, υπήρχε ένα κλίμα και μέσα από δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών ότι ενδεχομένως αυτά. Εγώ έχω μιλήσει πολλές φορές για αυτά και θα σας τα επαναλάβω και θα σας πω ακριβώς ποια είναι η προσέγγιση πάνω σε αυτά τα ζητήματα. Απλώς τώρα βρισκόμαστε στην ουρά του γαϊδάρου. Ολοκληρώνεται αυτό το πρόγραμμα και το καινούριο ποιοτικό στοιχείο είναι ότι πρώτη φορά ολοκληρώνεται ένα πρόγραμμα χωρίς να μπαίνουμε σε ένα επόμενο. Και αυτό είναι μια μεγάλη ποιοτική διαφορά. Θυμόσαστε τι γινόταν με το πρώτο και το δεύτερο μνημόνιο? Ανοίγαν το δρόμο για το επόμενο. Άρα υπήρχε μια κατάσταση η οποία ανακυκλωνόταν, μια κατάσταση κρίσης. Τώρα, χωρίς να ισχυριζόμαστε ότι ξεπεραστήκανε τα προβλήματα από μια στιγμή στην άλλη, ότι μπορούμε να αποκαταστήσουμε τα εισοδήματα που έχουν χαθεί, ότι το 25% του ΑΕΠ ως αποτέλεσμα της πολιτικής της ακραίας λιτότητας που εφαρμόστηκε κατά το πρώτο, το δεύτερο μνημόνιο και σε μικρότερο βαθμό και από το τρίτο, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι θα αποκατασταθεί αυτό το κομμάτι της οικονομίας μας μετά τον Αύγουστο του 2018. Παρόλα αυτά όμως, βαδίζουμε σε μια νέα ποιοτική κατάσταση. Προσέξτε να δείτε. Έχουμε κάποια ενθαρρυντικά πραγματικά στοιχεία. Τα ανέφερα πριν σε μία έτσι συζήτηση πολύ πυκνή ερωτοαπαντήσεων με τον κύριο Αμυρά. Όταν έχεις μία οικονομία η οποία αυξάνει τις εξαγωγές της στο πλαίσιο μιας παγκοσμιοποιημένης οικονομίας, άκρος ανταγωνιστικής, αυτό είναι αδιαφεσβήτητα θετικό. Και συμβαίνει αυτό, προσέξτε, συμβαίνει αυτό μετά από πάρα πολλά χρόνια. Έχουμε φτάσει σε επίπεδα εξαγωγών που ήταν σε εποχές και πριν το μνημόνιο. Όταν έχουμε μια οικονομία που βαδίζει σταθερά πλέον στο δρόμο της ανάπτυξης, έχουμε θετικούς ρυθμούς, με εκτιμήσεις ότι αυτό θα συνεχιστεί με υψηλότερους ρυθμούς. Όταν έχουμε αποκλιμάκωση της ανεργίας, όταν έχουμε εκτιμήσεις από όλους τους διεθνείς οίκους για την θετική προοπτική της οικονομίας, όταν αναβαθμίζεται η οικονομία, όταν τα stress test, που ήταν το αδύνατο, η αχίλιος πτέρνα της οικονομίας μας, δείξανε ότι το τραπεζικό σύστημα φαίνεται ότι μετά από χρόνια ξαναπατάει στα πόδια του. Τότε τι μπορούμε να πούμε, ότι αυτά τα ξεχνάμε και αρχίζουμε αυτά τα αφηρημένα, ας πούμε, αφηγήματα περί της χαμένης διετίας, τριετίας και το πόσο καλά θα ήταν τα πράγματα το 2014, όταν θυμόμαστε ποια κατάσταση ήταν το 2014. Όλα αυτά που περιγράφετε ενδεχομένως να είναι έτσι όπως τα περιγράφετε. Το λέω για να πω το εξής, για να απαντήσω στο ερώτημα στο συντάξιο. Ακριβώς. Λέω λοιπόν ότι με την ολοκλήρωση του προγράμματος, αν αυτή η δυναμική επιβεβαιωθεί, είμαστε οπλισμένοι με επιχειρήματα για να ξαναθέσουμε το θέμα του επανασχεδιασμού των δεσμεύσεών μας. Ήταν δεσμεύσεις σε μια άλλη φάση. Φαίνεται όλα πως δείχνουν ότι μπαίνουμε σε μια νέα φάση. Όταν λοιπόν έχει ολοκληρωθεί το πρόγραμμα, θεωρώ ότι έχουμε ισχυρότατα επιχειρήματα να πούμε, έχουμε αυτά αποτελέσματα, στόχους που έχουν πιαστεί, για να πούμε ότι όλα αυτά πρέπει να τα ξαναδούμε. Το γεγονός ότι έχουμε πλεονασματικό, υπάρχει μια δυναμική στην οικονομία. Έχουμε ένα μαξιλάρι ρευστότητας περίπου 20 δισεκατομμύρια. Μας δίνει την προοπτική ότι μπορεί να έχουμε διορθωτικές κινήσεις στο μέλλον και σε ποιο βαθμό? Εγώ σας ανέφερα όλα εκείνα τα στοιχεία, ναι, που θεωρώ ότι αποτελούν πολύ συγκεκριμένα ισχυρά επιχειρήματα. Έχω μια σειρά από ομολογίες διαφόρων παραγόντων αξιωματούχων, όπως και το αντιπροέδρου της ΕΚΟΤΟΥ του Κωνστάνσιο πριν λίγες ώρες, ο οποίος λέει ομολόγησε υπερβολική λιτότητα. Και μια οικονομία βυθίστηκε
σε ύφεση με τα γνωστά αποτελέσματα. Ερχόμαστε λοιπόν, ολοκληρώνεται ένα τρίτο πρόγραμμα με τις θυσίες που έχει υποστεί ο ελληνικός λαός αυτά τα 8 χρόνια, με τη μείωση του εισοδήματος, των συντάξεων, όλων αυτών των πολιτικών οι οποίες του άλλαξαν το βιωτικό επίπεδο. Και το ερώτημα είναι, αφού έχω τόσο υψηλά πλεονάσματα, αφού έχω τέτοιους ρυθμούς ανάπτυξης, έχω πλεόνασμα στον ΕΦΚΑ, έχω και ένα μαξιλάρι 20 δισεκατομμύρια μαξιλάρι ρευστότητας, το αποκαλούμενο μαξιλαράκι ρευστότητας, μπορώ εγώ που ακούω τώρα και είμαι συνταξιούχος ή χαμηλόμισθος στο δημοσίο να ελπίζω ότι θα έχω ανάκτηση σε ένα βαθμό. Δεν λέω να φτάσουμε στα επίπεδα προμνημονίου, αλλά τουλάχιστον να υπάρξει μια διορθωτική κίνηση. Αυτό περιμένω εγώ. Νομίζω ότι η σύντομη ανάλυση σας έρχεται να συμπληρώσει και να κουμπώσει σε αυτά που είπα πριν από λίγο. Ακριβώς στη βάση και αυτής της ανάλυσης, την οποία την βλέπω ως προέκταση αυτών που σας είπα, εμείς μπορούμε με την ολοκλήρωση του προγράμματος και όχι τώρα να θέσουμε ακριβώς αυτό το θέμα του επανασχεδιασμού αυτών των δεσμεύσεων, της επαναδιαπραγμάτευσης αυτών των δεσμεύσεων. Θα σας έλεγα και το επιχείρημα ότι με τα ήδη ψηφισμένα μέτρα τα πλεονάσματα, οι στόχοι των πλεονασμάτων έχουν πιαστεί. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να πάμε σε ένα άλλο μείγμα πολιτικής για την επίτευξη των ίδιων πλεονασμάτων που αποτελεί κυρίως προσέγγιση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Δηλαδή, και σε αυτό το θέμα, θα ήθελα να σας πω ότι κατά τη γνώμη μου, και δεν είναι η πρώτη φορά που το λέω, είναι μια εντελώς προσωπική γνώμη, σκέψη, προσέγγιση, θεωρώ θετικό το να μην συμμετάσχει από εδώ και πέρα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Διότι ο μέσος όρος των θέσεων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Σήμερα, φαντάζομαι το γνωρίζετε κι εσείς, είπε ότι είτε έτσι είτε αλλιώς εμείς θα είμαστε εδώ στο πρόγραμμα. Όχι, δεν είπε αυτό ακριβώς. Είπε ότι ολοκληρώνεται ο χρόνος και θα δούμε το πώς και τι. Αν δεν μπορούμε, θα παραμείνουμε όπως στην περίπτωση της Πορτογαλίας, της Ιρλανδίας επίσης. Έτσι ας παραμείνουν. Έτσι ας παραμείνουν. Αλλά θέλω να πω το εξής. Και το λέω βασισμένο στην εμπειρία των προηγούμενων διαπραγματεύσεων. Μισό λεπτό, έχει μια σημασία. Το λέω. Όχι ως ευχή, όχι ως μια, ας το πούμε έτσι, έναν υποκειμενισμό, αλλά το λέω και στη βάση των προηγούμενων αξιολογήσεων. Ο μέσος όρος των θέσεων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου με εκείνες της πιο ισχυρής φωνής που υπήρξε από τη μεριά της Ευρώπης, της γερμανικής πλευράς, οδήγησε τελικά σε πιο σκληρές θέσεις εκ μέρους των δανειστών απέναντι στην Ελλάδα. Θεωρώ λοιπόν ότι εάν τελικώς, και εγώ επαναλαμβάνω ότι θα το θεωρήσω κάτι το θετικό, φύγει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο από καλύτερες θέσεις και με βάση την πραγματικότητα της οικονομίας θα μπορούμε να κάνουμε αυτή τη συζήτηση γύρω και από το θέμα των συντάξεων και τόσα άλλα ζητήματα. Θα μπορούμε, εννοείται, τους θεσμούς πλέον με μια διαφορετική οπτική. Θα μπορούμε η ελληνική πλευρά με ισχυρά επιχειρήματα και εδώ μακάρι σε αυτή την προσπάθεια να έχουμε αρρωγό και την αξιωματική αντιπολίτευση. Βοηθάει. Μάλιστα. Γιατί δυστυχώς θα σας πω και το λέω. Λοιπόν, διότι σε όλες τις κρίσιμες αξιολογήσεις εμείς είχαμε ένα αντιμέτωπο να αντιμετωπίσουμε. Και την πλευρά των δανειστών και την πλευρά της Πέμπτης Φάλαγγας. Λοιπόν, είναι αυτοί οι οποίοι λέγανε, όχι να τα θυμηθούμε αυτά, είναι αυτοί οι οποίοι λέγανε ευλογία τα μνημόνια, ότι θα έπρεπε να τα ανακαλύψουμε. Είναι αυτοί οι οποίοι διεκδικούν την πατρότητα αυτής της πολιτικής. Εσείς που θα ασκείτε τα μνημόνια, Υπουργέ, εσείς που θα ασκήσατε, τι θα πείτε στον πολίτη. Θα σας πω, αλλά μην με διακόπτετε στο πιο κρίσιμο. Αλλά το πιο κρίσιμο είναι τι θα δει ο πολίτης από εδώ και μπρος για την επόμενη μέρα. Αυτά που προτείνουν καμιά φορά είναι πιο σκληρά και από αυτά που βλέπουν τα μνημόνια. Μέρα, την έχετε υπογράψει. Δηλαδή, προσέξτε το κρίσιμο σημείο. Μπορεί να μην έχετε ενημερωθεί. Θα δείτε τώρα λοιπόν κάτι που δεν έχουμε υπογράψει. Την 1η-1η-19 μειώνω τη συντάξη 18%. Τι θα πει στον συνταξιούχο. Είστε πολύ συμπαθής, εύστροφος και καλός δημοσιογράφος. Αλλά ακούστε αυτό τώρα. Ενώ λοιπόν αυτό που έχουμε υπογράψει για το θέμα των προσλήψεων στο δημόσιο τομέα λέει ότι από το 19 θα είναι 1:1. Σήμερα η κυρία Γεωργοβασίλη ανακοίνωσε ότι το 1:3 που είναι τώρα, 3 αποχωρήσεις, μία πρόσληψη στο δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, συμφωνήθηκε το 19 να γίνει 1:1. Έρχεται ο κύριος Μητσοτάκης και υπερφαλαγγίζει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο τους πιο ακραίους και λέει 1:5. Κύριε, τι σημαίνει αυτό? Διαρκής υποστελέχωση σε επιστήμονες, σε πολιτικούς μηχανικούς. Όχι, με συγχωρείτε. Έτσι, αυτό, περί αυτού πρόκειται. Περί αυτού πρόκειται. Να σας μιλήσω για την εμπειρία των Δήμων. Όταν το 40% των Δήμων δεν έχει τεχνική επάρκεια για να εκμεταλλευτούν υπαρκτές χρηματοδοτικές δυνατότητες και όταν τα παιδιά μας, για τα οποία υποτίθεται ότι κόπτεται η Νέα Δημοκρατία,
φεύγουν στο εξωτερικό, έχουν τη δυνατότητα να απασχοληθούν σε συγκεκριμένες επιστημονικές θέσεις. Εδώ λέμε εμείς ένα προς πέντε. Και θα το πω, δώστε ψήφους και στα παιδιά τότε του εξωτερικού. Εδώ υπάρχει γύρανση στο επιστημονικό δυναμικό που υπηρετεί στο δημόσιο τομέα. Δώστε και ψήφου στα παιδιά του εξωτερικού. Δώστε και να κρίνουν το ενδιαφέρον σας τότε. Διότι τόσα χρόνια δεν το κάνανε. Μα πρέπει να κρίνουν το ενδιαφέρον σας. Σε λίγο θα το συζητήσουμε και αυτό. Παρακαλώ. Ο λόγος στον κύριο Χατζηδάκη, δεν χρειάζεται να θέσω το ερώτημα. Ακούσατε τα στοιχεία που παρέθεσε ο υπουργός, ο κύριος Σκουρλέτης. Παρακαλώ. Και εγώ υπόσχομαι ότι δεν θα το